Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Λοβέρδο για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στο συγκεκριμένο ζήτημα, όχι μόνο στο ζήτημα των εργαζομένων του Έθνους και της Πήγασος, αλλά και στο ζήτημα των συμβασιούχων. Θέλω να σας πω το εξής, ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει εξαιτίας πολιτικών πρακτικών του παρελθόντος μια πανσπερμία εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, η οποία έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση εργασιακής ομοιρίας χιλιάδων εργαζομένων. Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε και στα νοσοκομεία αλλά και σε σχέση με τους συμβασιούχους που δουλεύουν στην καθαριότητα να ομαλοποιήσει αυτή την κατάσταση, να δημιουργήσει εργασιακές σχέσεις οι οποίες θα σέβονται την εργασιακή καταρχήν αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ελληνικό κράτος πάρα πολλές φορές εκμεταλλεύτηκε, τους χρησιμοποίησε ως εκλογική πελατεία και πολλές φορές δημιούργησε προβλήματα εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμα με δεδομένους και τους γνωστούς νομικούς περιορισμούς και τους γνωστούς συνταγματικούς περιορισμούς. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και αυτό το οποίο προσπαθούν αυτή τη στιγμή οι συναρμόδιοι υπουργοί, είναι να βρουν μια λύση η οποία θα είναι η βέλτιστη δυνατή, ξαναλέω, δεδομένων των συνταγματικών περιορισμών και δεδομένης της δύσκολης κατάστασης η οποία δημιουργείται από μια νομοθεσία η οποία είναι ανελαστική και δεν παίρνει υπόψη της κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά πολύ περισσότερο, και αυτό το ξέρετε καλά, των διαφόρων εργολάβων οι οποίοι πουλάνε υπηρεσίες πολλές φορές με δυσμενή δημοσιονομικά αποτελέσματα για το ελληνικό δημόσιο. Και καλωσορίζουμε την προαίρεση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά για την κατάσταση στο έθνος ΑΕ και την... θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, στο έθνος και στην Πήγασος. Ξέρετε ότι οι δυσμενείς εξελίξεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν το σύμπτωμα μιας χρονίζουσας κρίσης στον ελληνικό τύπο. Και η κρίση αυτή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και ξέρετε ότι πολλές φορές έχει όψεις που σχετίζονται με το έδαφος με το έδαφος το οποίο δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν και πολιτικά η παράταξή σας και εσείς είχατε μια διαφορετική άποψη, ότι η όλη κατάσταση έχει προκύψει και από τον τρόπο με τον οποίο δανείζονταν οι επιχειρήσεις αυτές, όχι μόνο η συγκεκριμένη για την οποία συζητάμε, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων τύπου στη χώρα, με μειωμένες εξασφαλίσεις, χωρίς να προκύπτει η δυνατότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνεια τα οποία έπαιρναν. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει κυρίαρχα τον ελληνικό τύπο. Και το τρίτο έχει να κάνει με τρίτη αιτία που δημιουργεί το σημερινό έδαφος, αφορά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στους όρους της ενημέρωσης. Και ξέρετε ότι σε αυτό το φόντο διεξάγεται σήμερα ένας επιχειρηματικός πόλεμος ανηλεής για αλλαγές συσχετισμών στο εσωτερικό του ελληνικού τύπου και πολλές φορές στις πλάτες των εργαζομένων. Και ο πόλεμος αυτός, ο οποίος διεξάγεται, στον οποίο συμμετέχουν επιχειρηματικά σφαίροντα, τράπεζες και πολιτικές δυνάμεις, έχει ισοπεδώσει παραδόσεις, έχει ισοπεδώσει πολιτικές καταγωγές, ιδεολογικές ταυτίσεις, και όλα στο βωμό μιας σκληρής πολεμικής η οποία διεξάγεται κατά κύριο λόγο εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η κατάσταση στον Πήγασο και στο Έθνος αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτή την επιχείρηση αναδιάρθρωσης η οποία συντελείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και προηγήθηκαν πολλά επεισόδια, με πιο πρόσφατο την κατάρρευση του ΔΟΛ, ο οποίος βεβαίως οδηγήθηκε σε μια διαδικασία εκαθάρισης εν λειτουργία με τα γνωστά αποτελέσματα. Με ρωτάτε για νομοθετική πρωτοβουλία και σας απαντώ. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες είχε αυτό καταθέσει... κλείνεται την πρωτολογία σας, έτσι. Ορίστε. Με αυτό το κομμάτι κλείνει η πρωτολογία, ναι. Γιατί ήδη... Με ρωτάτε λοιπόν για πρωτοβουλία νομοθετική. Σας λέω λοιπόν ότι πριν από λίγους μήνες, θα το θυμάστε πολύ καλά, ο Πρωθυπουργός εδώ στο Κοινοβούλιο είχε προτείνει σε όλα τα
κόμματα να συμμετέχουν σε μια διακομματική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρθει μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ορίσει τους όρους διαχείρισης της οβούσας κρίσης στον ελληνικό τύπο. Τότε η κυρία Γεννηματά, αν και λίγο καθυστερημένα, προς τιμήν της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, είχε συμφωνήσει σε αυτή την πρωτοβουλία και είχε πει ότι είναι διατεθειμένη να δουλέψει μαζί με την κυβέρνηση έτσι ώστε να επιληθούν τα προβλήματα. Όμως από τότε, ξέρετε κύριε Λοβέρδο, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης του ΔΟΛ, του εκπληστηριασμού του ΔΟΛ. Και έχουμε οδηγηθεί σε εξελίξεις και στον Πίγασο αλλά και στο Έθνος, οι οποίες εξαρτώνται αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρωτοβουλίες των τραπεζών. Θέλω να κλείσω λέγοντάς σας, και θα συνεχίσω στη δευτερομιλία μου, ότι αναμένουμε από τις τράπεζες, που είναι και οι κύριοι πιστωτές των επιχειρήσεων αυτών, να πράξουν το δέον έτσι ώστε να μην θεωρηθεί από κανέναν ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την διαχείριση των δανείων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από ό,τι έγινε με την προηγούμενη περίπτωση του ΔΟΛ. Εδώ γνωρίζετε ότι οι θεσμικές δυνατότητες της κυβέρνησης είναι περιορισμένες, καθώς οι τράπεζες λειτουργούν με τους δικούς τους όρους στο νομικό πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί, αλλά θεωρώ ότι θα έχουν τη σύνεση και τη σοφροσύνη να μην διαχειριστούν με διαφορετικό τρόπο όμοιες καταστάσεις. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Με ένα σχόλιο για τους συμβασιούχους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η όλη κατάσταση η οποία έχει προκύψει έχει να κάνει, και σας το είπα και στην πρωτολογία μου, με τις πρακτικές ομοιρίας του παρελθόντος. Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να επιλύσει αυτό το ζήτημα θεωρώντας ότι το κάνει στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης. Αναμένουμε το σκεπτικό της απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου, να δούμε με ποιο τρόπο διαχειρίζεται σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και της νομοθετικής διάταξης αλλά και την συνταγματική ερμηνεία που θα κάνει το σύνολο της υπόθεσης, και από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε. Σας ξαναλέω όμως ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι όχι να αναπαράγει μια σειρά από νομικές πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες στόχευαν κατά κύριο λόγο στο να δημιουργήσουν εκλογικές πελατείες χρησιμοποιώντας εργαζόμενους ως ομήρους, ή να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε να αποδοθούν μια σειρά από υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, πολλές φορές με πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος σε εργολάβους, αλλά να προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα. Οι αρμόδιοι υπουργοί είναι προφανώς στη διάθεσή σας για να κάνετε αναλυτικά αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση. Τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ στις συνθήκες δανειοδότησης της ελληνικής αγοράς και σε αυτό το οποίο ίσως ονομάζεται μια γενικευμένη κατάσταση υποδικίας. Έχουμε διαφορετική άποψη. Έχει καταγραφεί στα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε και η Ελληνική Βουλή θεωρεί με βάση το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής ότι επί μία δεκαπενταετία η λογική των θαλασσοδανείων, δηλαδή των θαλασσοδανείων χωρίς εξασφαλίσεις, των δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, έφτιαξαν το έδαφος της σημερινής κατάστασης στον ελληνικό τύπο, και νομίζω ότι έχετε άδικο να θεωρείτε ότι η κρίση στον τύπο, είτε πρόκειται για τον ηλεκτρονικό τύπο είτε πρόκειται για τα έντυπα, εκκίνησε από το 2015 και μετά. Νομίζω ότι δεν συζητάμε περί αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία, επίσης ξέρετε ότι στο νόμο 4307 η διαδικασία της εκαθάρισης εν λειτουργία αποτελεί πρωτοβουλία την οποία οφείλουν να πάρουν οι πιστωτές. Δηλαδή, ξεκινάει με αίτηση το 40% των πιστωτών, οι οποίοι από εκεί και πέρα θα πρέπει να ορίσουν τις διαδικασίες για την εκαθάριση εν λειτουργία. Αυτό έγινε στο ΔΟΛ και για έναν παραπάνω λόγο. Για ποιο λόγο? Διότι η ιδιοκτησία αρνούνταν επί πάρα πολύ καιρό να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή να εξυπηρετήσει δάνεια, να κάνει πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου και να δημιουργήσει όρους βιωσιμότητας για την επιχείρηση.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την σημερινή κατάσταση, σας είπα και προηγουμένως ότι αναμένουμε από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν και τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς από τον ίδιο τον νόμο ορίζεται ότι αυτές πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία για να εκκινήσει η διαδικασία της εκαθάρισης εν λειτουργία, να διαχειριστούν την υπόθεση του Έθνους και του Πήγασου με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίστηκαν την υπόθεση του Δόλ. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τις πληρωμές, πράγματα που ήθελα να σας πω στην πρωτολογία μου, αλλά δεν μου επέτρεψε ο χρόνος. Εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οφείλω να σας πω ότι οι επιχειρήσεις του τύπου και ειδικά αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Έτσι, μόνο για τον Τηλέτυπο, τον Πήγασο και το ΔΟΛ, από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα, έχουμε 8 ελέγχους. 8 πρόστιμα, 5 μηνύσεις για δεδουλευμένα, 7 εργατικές διαφορές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται μία εργατική διαφορά και ένας έλεγχος. Επομένως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από τη δική μας πλευρά και με δεδομένη την αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων εξαιτίας μιας σειράς εξελίξεων στην αγορά εργασίας και κυρίως εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πλέον η μοναδική προστασία που μπορεί να προσφερθεί στους εργαζόμενους γίνεται από τους μηχανισμούς, από τους κρατικούς μηχανισμούς ελέγχου. Και πιστέψτε με, εξαντλούμε την αυστηρότητά μας σε αντίθεση με όσα γίνονταν στο παρελθόν. Εξαντλούμε λοιπόν την αυστηρότητά μας, εξαντλούμε οποιοδήποτε θεσμικό και νομικό εργαλείο υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε με πρώτιστο σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των εργαζομένων να οδηγήσουμε σε αποπληρωμές των οφειλωμένων. Σας ευχαριστώ. Τριάντα δεύτερα και λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Σας είπα ότι προς τιμήν της κυρία Γεννηματά αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι για ένα θέμα τόσο λεπτό όπως είναι η διαχείριση μιας εταιρείας η οποία αντιμετωπίζει ή πολλών εταιρεών που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθαρότητα, απόλυτη διαφάνεια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεγέθους συνένεση. Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τορπίλησε εκείνη τη διαδικασία. Για τους δικούς της λόγους, τους οποίους οφείλει κάποια στιγμή να εξηγήσει. Δηλαδή, δεν αποδέχθηκε μια διακομματική συνένεση για να μπορέσουμε να καταθέσουμε μια συγκεκριμένη τροπολογία, μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα αντιμετώπιζε οριζόντια και σφαιρικά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή για μια άναρχη εξέλιξη των οικονομικών διαφόρων επιχειρήσεων και έχει οδηγηθεί η κατάσταση έτσι ώστε τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι τράπεζες. Εκτιμώ το γεγονός ότι επαναφέρεται την πρόταση, νομίζω όμως ότι πλέον είναι και η σειρά της Νέας Δημοκρατίας να πάρει συγκεκριμένη θέση στο ζήτημα και εφόσον υπάρξει από τη δική της πλευρά συνένεση ώστε να διαχειριστούμε το πρόβλημα με διακομματική συνένεση, βεβαίως να προχωρήσουμε.